Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου σήμερα για την 8η αγωνιστική της Development 2 League, Πασόκ Οκλαχώμα City Thunder και Τερμίτες έρχονται αντιμέτωποι. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Ακολουθεί Πασόκ Οκλαχώμα City Thunder, οι οποίοι μετρούν 3 νίκες και 3 ήττες στην σεζόν, κόντρα στους Τερμίτες, οι οποίοι έχουν 2 νίκες και 5 ήττες. Θα γίνει για το κλέψιμο. Μπούσης. Ο Μπούδης με ασχολείται. Αυτός ήταν πολύ δώρο. Σταματόπουλος. Μπάλα στον Μπούδη, ο οποίος θα αφήσει την γωνία στον Αποστολόπουλο. Έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος, θα αναγκαστεί να πάρει ένα σούτ υποπίεση. Θα αστοχίσει. Γνάτης λοιπόν, Κεφαλόπουλος, Γιακίδη, Συρίγος και Μπακογιάννης, την πεντάδο των γηπεδούχων, ενώ όπως είναι για τους Ερμίτες έχουμε Αποστολόπουλο, Βιζούδη, Μαζαρλόγλου, Πολύδωρο και Σταματόπουλο. Στην αρχική πεντάδα ένα τρίποντο άτοχο από τον Λιακίδη. Μαζαρλόγλου. Στον Αποστολόπουλο και εκείνος τον Μπιμπούδη. Με το δεξί χέρι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παζαρλόγλου, ο οποίος θα πετύχει και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης για το 0-2. Κεφαλόπουλος δεν πέρασε η πάσα του. Με μια ποδοσφαιρική κίνηση και ο Σταματόπουλος έκοψε την μπάλα. Στην επαναφορά τώρα ο Γνάτης. Ο Κεφαλόπουλος εκτελεί για 3, είναι αδύναμο όμως το σουτ. Γνάτη στο επιθετικό rebound, προσποιείται ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί να πετύχει τους πρώτους πόντους για τους γηπεδούχους. Παρέμεινε το 0-2. Μαζαρλόγλου, Στολόπουλος εκτελεί από το πλάι, δεν μπαίνει το καλάθι, επιθετικό rebound τώρα από τον Πολύδωρο. Λιπούδης, λυνίστε στο σουτ, το αστοχή. Νέο επιθετικό rebound από τον Πολύδωρο, ακόμα μια επίθεση για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, ασχολείται. Μπούδης για 3 στο σουτ, εύστοχο. 0-5. Πρώτο εύστοχο τρίποντο για τους Τερμίτες στην αναμέτρηση. Και το σκορ πλέον στο 0-5. Παίρνει και εκτελεί αμέσως, αλλά αστοχεί ο Λιακίδης. Κάνει στο rebound ο Σταματόπουλος. Στολόπουλος, σκαστή πάσα. Τυροπολίδωρος, παρακινδυνευμένη, η πάσα του θα γίνει το κλέψιμο τελικά. Μπακογιάννης φεύγει στην άλλη πλευρά, πάει μόνος του και σκοράρει για το πρώτο δίποντο από την πλευρά των Πασόκ Οκλαχώμα. 2-5. Στολόπουλος. Τον Σταματόπουλο πήρε και πάλι για να εκτελέσει για 3. Δεν θα το βάλει όμως Πολύδωρο σε ακόμα ένα δικό του επιθετικό rebound. Θα το χάσει. Μπακογιάννης ακουμπάει την μπάλα ο Αποστολόπουλος, ενώ βρήκε και στην συνέχεια στα πόδια του Μπακογιάννη την μπάλα και έτσι η κατοχή είναι για τους Τερμίτες. Μπούδης. Σταματόπουλος πέρασε τον Πολύδωρο, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Ο Λιακίδης έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο μαδικό αυτό. Σπάσε το Οκλαχώμα. Μπακογιάννης πήρε. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Συρίγο. Να με συγχωρείτε. Από τον Παζαρλόγλου. Μπακογιάννης τώρα οργανώνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Ο Συρίγος πάτησε εκτός γιατί η κατοχή άλλαξε χέρια. Μαζαρλόγλου τώρα κατεβάζει για τους Τερμίτες. 6-27 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 2-5.
κράτησε ο Λόπουλος. Πολέτια, αλλά κράτησε ο Παζαρλόγλου. Ο Στολόπουλος ξανά. Πίνει χέρι με χέρι στον Μπιμπούδη. Είναι πάνω του κολλημένος ο αντιπαλός του. Θα εκτελέσει γιατί και θα το βάλει. Πάρα πολύ δύσκολο γαλάφι από τον Μπιμπούδη, ο οποίος είχε πάνω του σαν βδέλα εκεί τον αντιπαλό του. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει το τρίποδο για το 2-8. Μακογιάννης τώρα. Πάση στον Κεφαλόπουλο. Ρογνάτης εκτέλεσε, αστόχησε όμως. Μακογιάννης προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Έφυγε εκτός η μπάλα. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Στολόπουλος. Φύγει μπάλα τα χέρια, πήρε ο Κακογιάννης. Κακογιάννης κόντρα σε δύο, καθαρή άμυνα από τον Μπιμπούδη. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, αν έχουμε και time out. Επιστρέψαμε πίτα από το time-out στον Πασοκλαχώμα. Μπακογιάννης σε μια γρήγορη τρίποντη εκτέλεση. Δεν βρίσκει στόχο, όμως είναι και ο Γνάτης για να ανανεώσει την επίθεση της ομάδας του. Νέο σου τριών πόντων εύστοχο αυτή τη φορά. Διαχειρός Διακίδη. Θα μειώσει σε 5-8. Στολόπουλος. Σταματόπουλος θα στύπασα για τον Παζαρλόγλου, δεν καταφέρει να πετύχει μια καλή εκτέλεση. Μηδιασμός εδώ για τους γηπεδούχους που θα καταλήξει σε καλάθι από τον Μπακογιάννη, 7-8. Στον πόντο πλέον το μάτς, έπειτα από αυτόν τον πετυχημένο εφημιδιασμό τον Πασοκλαχώμα. 4.35 ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Σταματόπουλος. Πήρε ο Αποστολόπουλος και θα εκτελέσει για τρεις. Χαμηλός σούτ, εξαιρετικό rebound όμως για τους Τερμίτες. Σταματόπουλος τώρα πάλι στα αριστερά στον Πολύδωρο, ο οποίος κάνει βήματα. Μακογιάννης, ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους ώστε να διεκδικήσουν να πάρουν το προβάδισμα. Λίγο στον Μπακογιάννη. Γνάτης θέλει να πλησιάσει, πέφτει πάνω στον αντιπαλό του και κερδίζει το φάουλ από τον Παζαρλόγλου. Δεύτερο ομαδικό αυτό και για τους Τερμίτες από δύο, έχουν δύο ομάδες. Πολλές τώρα για τον Γνάτη. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 7-8. Βάζει τη δεύτερη για να ισοφαρίσει 8-8. Αλλαγή για τους Τερμίτες στο μάτσο Χατζητζομπάνης για πρώτη φορά σήμερα. Να πούμε πως σήμερα οι φιλοξενούμενοι έχουν μόλις 6 παίκτες διαθέσιμους. Όχι ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυκοσμία, καθώς οι Πασοκλαχώμα έχουν 7 παίκτες διαθέσιμους. 7 και 6 λοιπόν. Στα δύο ρόστερ σήμερα. Χατζομπάνης για τρεις, σερβολή προσπάθεια, καταλήγει εκτός η μπάλα. Ευκαιρία τώρα για τους γαλάζιους ώστε να πάρουν το προβάδισμα. Κόπουλος, Γνάτης στα αριστερά. Ωραία πάσα του για τον Κεφαλόπουλο, που θα γυρίσει και θα σκοράρει. 18, πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους σήμερα. Χατζομπάνης. Τροπολίδωρος. Θα εκτελέσει για τρεις. Δεν ξαναβάζει μπροστά τους Τερμίτες. Στολόπουλος παραμένει στην επίθεση φιλοξενούμενη.
Η Κούδης πέρασε τον Πολύδωρο, ο εκείνος κλείστηκε από 2. Χατζομπάνης θα βρει ένα σου 3 πόντων. Δεν θα το βάλει. Μάχες για το rebound, βγάζουν νικητή το Λουκόπουλο, αλλά έπεσε πάνω του Μπακογιάννης και τον ανάγκασε έτσι να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα έτσι παραμένει στους τερμητές. Μπιμπούδης εκτελεί για 3, βρίσκει σίδερο η προσπάθειά του και καταλήγει και εκτός στην συνέχεια η μπάλα. Έτσι δεν αλλάζει αυτό το 18. Κόπουλος. Μακογιάννης πέρα στον Κεφαλόπουλο, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κούλης τώρα για τους τερμίτες. Πήγεσε παράπανω όπως θέλετε. Ο Λουγόπουλος και έκανε το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους. Θολόπουλος. Το σκέφτηκε ο Αποστολόπουλος, ο Σταματόπουλος, με συγχωρείτε, το πήρε τελικά, αλλά το χασε. Μακογιάννης θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, θα σκοράρει για το 12-18. Πόστα στις 4 πόντο τώρα, υπέρ των Πάσο Κλαχώμα City Thunder. Μπιμπούδης, Χατζομπάνης και πάλι Μπιμπούδης αριστερά. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα, και ο Σταματόπουλος. Μπιμπούδης τελικά είναι αυτός που θα πάρει την εκτέλεση. Μπάλα θα καταλήξει εκτός. Και η κατοχή είναι πλέον για τους γηπεδούχους. Κόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Είναι δίπλα του στον Λιακίδη. Έφτασε πάντα στον Μπακογιάννη παρά την προσπάθεια του Αποστολόπουλου. Λιακίδης για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει όμως το επιθετικό rebound ο Κεφαλόπουλος και θα σκοράρει στην δεύτερη ευκαιρία για το 14-8. Το μεγαλύτερο προβάδισμα αυτών των 6 πόντων σήμερα στο παιχνίδι. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Λίδωρος έφτασε κοντά και σκόραρε για το 14-10. Δεν έχει πίσω ο Γνάτης στην φάση νωρίτερα. Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι μας. Στρουκόπουλος. Ασίστ τον Μπακογιάννη και εκείνος με τη σειρά του στον Κεφαλόπουλο θα εκτελέσει λίγο πιο πίσω από την βολή. Αστοχία, ο Πολύδωρος μαζεύει. 34 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στολόπουλος. Μπιμπούδης. Ζήτησε ο Σταματόπουλος και πήρε και πέρασε μια πολύ ωραία πάσα στον Πολύδωρο, ο οποίος δεν θα την κάνει assist και νέα ευκαιρία χαμένη εδώ από τους τερμίτες. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Ο Αποστολόπουλος θα σταματήσει το χρόνο με το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο των φιλοξενούμενων. Το κόψιμο αντικανονικά όμως ο Λουκόπουλος. Στη γραμμή τώρα παίχτης των γηπεδούχων. Χάνει και την δεύτερη. Ο Χαλόπουλος ανανεώνει όμως και με μια ωραία κίνηση θα σκοράρει για το 16-10. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο. Πρόλαβε το χρόνο. Αλλά σώθηκε ο παίκτης των τερμητών και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 16-10.
Development. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Θερμίδες να βρίσκονται στην επίθεση. 16-10 το σκορ, συν 6 για τους Πασοκλαχώμα City Thunders. Στολόπουλος. Παρακατέληξε και πάλι στον ίδιο, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση. Με το βάζει, μάζεψε ο Λακίδης. Κάτσε τώρα στον Μπακογιάννη. Προσέψεξε μια μακρινή πάσα. Ανάτης πολύ ωραία. Βρήκε τον συμπέκτη του τον Κοτσαμπασάκη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία, 18-10. Ωραία συνεργάστηκαν εδώ στην επίθεση τους οι παίκτες των Πασοκλαχώμα. Και πλέον η διαφορά στους είναι 8. Σε μια ατομική προσπάθεια ο Μπιμπούδης, δεν τα καταφέρνει. Του Κόπουλος ανεβάζει ταχύτητα, αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Μπακογιάννη, εκείνος δεν εκτελεί σωστά. Πήρε το rebound ο Μπιμπούδης. Κατεβάζει τώρα για τους Θερμίτες. Καζαρολόγλου στον Σταματόπουλο, Αποστολόπουλος και η μπάλα στον Χατζητοβάνη, τώρα που θέλει να αποστάρει. Θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλο από τον... το 8 από τον Γνάτη. Αυτός είναι που έχει κάνει το φάουλ και στέλνει στις βολές τον αντίπαλο του. Αν το χωσό Χατζητοβάνη στην πρώτη. Δεύτερη δεν πήραν τίποτα από το ζευγάρι αυτό των βολών. Οι Θερμίτες. Και έτσι πάλι τώρα είναι για τους γηπεδούχους. Λουκόπουλος. Γιακίδη στα αριστερά. Εκτελεί μετά από τρίπλα, ήταν για τρεις το σούτ, δεν το έβαλε. Πήρε ο Αποστολόπουλος. Χατζησομπάνης. Πάρει καλύτερη θέση ο Σαματόπουλος. Αντικανονική άμυνα από τον Κοτσαμπασάκη. Με το σώμα γίνεται το φάουλο, όπως λένε οι διαιτητές. Έτσι τώρα έχουμε νέο ζευγάρι βολών, αυτή τη φορά με τον Σταματόπουλο. Να είναι στη γραμμή νωρίτερα. Χατζησομπάνης αστόχησε και στις δύο προσπαθίες του. Να δούμε αν θα πετύχει κάτι καλύτερο τώρα από έξι των Θερμιτών. Αστοχή και αυτό στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Και αυτό το ζευγάρι των γολών περνάει να εκμεταλλευτώ από τους Θερμίτες. Γρήγορη επίθεση με τον Λιακίδη. Γνάτης παλεύει και κερδίζει ξανά. Ο Κόπουλος, μπάλα στα αριστερά. Με όσους δύο πόντων αυτό και αυτό από τον Λιακίδη ξανά. Γνάτης, ο Μπιμπούδης ασχολείται. Έφτασε μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Δεν το έβαλε μαζί του Μπακογιάννης. Πυρολουκόπουλος. Λιακίδης έχει χώρο. Έμεινα μαρκάριστος και σκόραρε ο Λιακίδης για το 20-10. Για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά στο μάτς. Η απόσταση αυξάνεται από την πλευρά των Πασοκλαχώμα City Thunder. Χατζησομπάνης. Έχει βάλει πλάτη τον αντιπαλό του. Κόπουλος κόβει την πάσα. Σταματόπουλος αφήνει έξω. Χατζησομπάνης θα εκτελέσει για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Μπακογιάννης. Λουκόπουλος, ωραία πάσα του στον Λιακίδη. Έχει βρεθεί κοντά εκείνος, δεν θα σκοράρει όμως. Ο Τσαμπασάκης εκεί, ανάμεσα στην πολυκοσμία. Πήρε και ανανέωσε. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Μπακογιάννης για 3. Πολύ κακό και άστοχο το σουτ. Ενώ δεν προλαβαίνει ο Γνάτης στην συνέχεια, η μπάλα είναι για τους Θερμίτες. Οι οποίοι ακόμα, υπενθυμίζω, δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. 16-10 τελείωσε η πρώτη περίοδος.
στο 22-10, στο 20-10 είναι τώρα το σκορ. Χατζιοπάνης είδε το κόψιμο του Μπιμπούδη. Το σπίτι εκείνος αφήνει δίπλα στον Παζαρλόγλου, η μπαλά έξω. Στο Λόπουλος θα σταθεί, θα σημαδέψει, σωστά όχι. Μάζεψε και το rebound ο Κουτσαβασάκης. Ενώ έχουμε το φαουλ και από τον Παζαρλόγλου. Πολύδωρος επέστρεψε στο μάτς για τους Τερμίτες. Στον Πάγκο κάθισε ο Αποστολόπουλος. Πήγε μέχρι μέσα ο Λουκόπουλος. Δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι. Παζαρλόγλου. Παίρνει και πάλι για να παίξει με τον Πολύδωρο, ο οποίος θα φτάσει κοντά. Δύο παίχτες πάνω του. Το φάουλ έχει γίνει από τον Συρίγκο, αν δεν κάνω λάθος. Το 7 νομίζω έδειξε ο ρέφερι. Όπως και να έχει στη γραμμή τώρα ο Πολύδωρος. Μέσα η πρώτη 20-11. Το μάλιστα είναι, αυτός είναι και ο πρώτος πόντος των φιλοξενούμενων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα χάσει την δεύτερη ο Πολύδωρος, παραμένει το σκορ στο 20-11. 5-57 ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Έχουμε βήματα εδώ από τον Κοτσαμπασάκη. Παζαρλόγλου φτιάχνει την επίθεση για τους Τερμίτες, Χατζιωβάνης. Ο Ματόπουλος έχει βγει μπροστά από τον αντίπαλό του, πίσω θα του κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους Πάσο Κλαχώμα. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα των γηπεδούχων. Παίρνει βολές για τους Τερμίτες. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι έχουν κάνει μόλις ένα. Το δεύτερο δεκάλεπτο, Πολύδωρος κάνει την προσφύση και κερδίζει το πέμπτο ομαδικό των γηπεδούχων. Οδηγείται και στη γραμμή τώρα. Μέσα η πρώτη από τον Πολύδωρο, 20-12. Νωρίτερα έβαλε μόλις μόνο τη μία. Αυτό θα κάνει και τώρα. Ο Κόπουλος πήρε τον Κουτσαμπασάκη και άφησε ωραία στον Γνάτη. Εκείνος δεν θα αφήσει όμως την μπάλα στο καλάθι στην συνέχεια. Παζαρλόγλου. Πολύδωρος έχει χώρο για να πλησιάσει, σταματάει, δεν εκτελεί σωστά. Επιθετικό rebound από τον Μπιμπούδη. Τους κλείστηκε εκεί κατά την αντίπαλη ρακέτα. Τώρα τσεκάρει τις επιλογές του, πήρε και πάλι ο Πολύδωρος. Ένα θέμα με το χρονόμετρο. Και όπως αναφέρουν την γραμματεία, έχει λήξει ο χρόνος. Λουκόπουλος. Σπυροσυρίκος. Τώρα με τον Μπακογιάννη και πάλι Συρίγκος έξω. Στα 3 δευτερόλεπτα έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Στα 3 δευτερόλεπτα έχουμε 3 δευτερόλεπτα, όπως κάνα και ρήμα. Κεφαλόπουλος επέστρεψε στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κρατούν μια αποστάση 8 πόντων στο σημείο αυτό. Την Μπούτσα κέρδισε το φάουλ και είναι βολές, καθώς υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Πασό Κλαχώμα City Thunder. Συνεννοησία τώρα εκεί.
λες ή όχι τώρα. Το συνειδητοποίησαν και οι διαιτητές. Έχουμε δύο βολές για τον Μπιμπούδη. Μέσα η πρώτη. 20-13. Μέσα και η δεύτερη, 20-14 τώρα. Διαφορά πέφτει στους 6. Συρίγος. Δίνει το screen ο Σαμπασάκης, Σπύρο Κεφαλόπουλος. Ποιος θέλει να γυρίσει, βλέπει δύο παίχτες μπροστά του. Ο Σαμπασάκης ανανεώνει και αφήνει έξω τον Συρίγο. Πάλι Κεφαλόπουλος, φτάνει ξανά κοντά και θα πετύχει ένα ακόμα καλάθι ο ίδιος, 22-14. Όταν φτάνει σε πλεονεκτική θέση ο Κεφαλόπουλος είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κόψεις και το αποδεικνύει σε ακόμα μια φάση. Πολύδωρος. Ρόχατης ο Πάνης, βάζει πλάτη τον Γνάτη. Σταματόπουλος. Πασαρίς τον Διμπούδη, Παζαρολόγλου είναι μόνος στην κορυφή. Θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει κιόλας, 22-17. Τρίποντη εκτέλεση του Παζαρολόγλου που ρίχνει τη διαφορά στους 5 τώρα. 3-20 πριν το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Λουκόπουλος. Τσαμπασάκης αμέσως θα πάρει το σούτ. Μαζεύει ο Σταματόπουλος. Γίνει το λάθος εδώ, κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο αντιπαλός του. Ο Λουκόπουλος έφυγε όμως τον εχμηλιασμό και το χάσε. Ενώ εκεί βρέθηκε να κάνει το lay-up ο Λουκόπουλος, αλλά κατάφερε να το χάσει. Διμπούδης από την άλλη θα πετύχει το καλάθι, 22-19. Μειώνουν κι άλλο οι Τερμίτες και έχουμε τώρα διακοπή για time-out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time-out, 2:40 ακόμα για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και οι Τερμίτες έχουν καταφέρει να πλησιάσουν τώρα στο 22-19, μόλις ένα τρίποντο. Χωρίς τις δύο ομάδες, δεν θα αλλάξει αυτό από το σούτ του Λιακίδη. Η Μπούτης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πυροπολίδωρος. Γνάτης παραμένει κοντά του. Δεν τον εμποδίζει όμως ώστε να εκτελέσει και να πλησιάσει στον πόντο πλέον η φιλοξενούμενη ομάδα, 22-21. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου πάντα. Μπακογιάννης. Πέρασε, πήγε μόνος του. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, μάζεψε ο Σταματόπουλος. Λιμπούδης. Πάτσε σε γραμμή. Εκεί να ρισκάρει να πάει κοντά στην γραμμή ο Μπιμπούδης και τελικά δεν κλείτωσε το λάθος. Μακογιάννης. Αρχή εκτέλεση από τον Συρίγο. Δεν υπάρχει και κάτι εκεί στην φάση πάνω στον Γνάτη. Έτσι παλά είναι εκτός και περνάει τώρα στα χέρια των Τερμιτών, οι οποίοι αν πετύχουν ένα δίποντο μπορούν να περάσουν και μπροστά ξανά. Χατζομπάνης. Γύρισε. Δεν εκτέλεσε σωστά. Κεφαλόπουλος βρήκε μπροστά τον Μπακογιάννη. 3-2 τώρα στην επίθεση. Αριθμητικό πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους. Και ο Λιακίδης θα εκτελέσει για 2. 24-21. Παζαρλόγλου. Σταματάει τριπλά, βρήκε τον Πολύδωρο και εκείνος παίζει τώρα με τον Μπιμπούδη. Να του την πάνω του που δεν τον αφήνει να εκτελέσει. Σταματόπουλος έχει πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Μπαλά πάει ξανά στη μένη στα χέρια του. Κάνε βήματα στην συνέχεια ο Πολύδωρος. Βιάστηκε εκεί να ξεκινήσει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα. 40 δευτερόλεπτα. Ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπακογιάννης.
Σπυρογνάτης, ο οποίος βρέθηκε μόνο στην κορυφή, αστοχή στο τρίποντο, μαζί ο Πολύδωρος. Νέα επίθεση τώρα, 20 δευτερολέπτων, όλοι για τους φιλοξενούμενους. Θυμίζω δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, καθώς έχουν συμπληρώσει εδώ και ώρα τα πεντοματικά. Τιμπούδης στα 9 δευτερόλεπτα. Σταματόπουλος το θέλει, το σούτα το πάρει, δεν το βάζει. Κεφαλόπουλος τώρα στα 3. 2 δευτερόλεπτα, ένα σούτ του Κεφαλόπουλος εδώ από το κέντρο. Δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό και έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-21. Ξεκίνημα για τη τρίτη περίοδου στο μάτσα ανάμεσα σε Πάσο Κλαχώμα City Thunder και Τερμίτες. 24-21 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας, μόλις το σκόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Μπαλά είναι για τους γηπεδούχους με τον Μπακογιάννη. Να είναι στα αριστερά ζητάει και το δίνει το σκρίνο Κεφαλόπουλος. Άστοχο τρίποντο, Χατσομπάνης μάδεψε. Μπακογιάννης, Λιακίδης, Συρίγος, Γνάτης και Κεφαλόπουλος στην πεντάδα των Πασοκλαχώμα, ενώ από την άλλη έχουμε Αποστολόπουλο, Βιμπούδη, Βαζαρλόγλου, Χατσομπάνη και Σταματοπουλό. Τρίποδο τώρα από τους Τερμίτες, αστοχοκία σε αυτή την πλευρά. Γνάτης άξιος στον Μπακογιάννη. Συνήθουμε τη σειρά του στον Συρίγο. Ωραία η πάσα του, Γνάτης θα κοπεί στα ίσα όμως από τον Μπιμπούδη. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Καλόπουλος δίνει το σκήνι στον Μπακογιάννη, έχει χώρο εκείνος με τα αριστερό, πήγε να εκτελέσει ο Γνάτης χωρίς να τον πιέσει κανείς. Θα πάρει την δεύτερη ευκαιρία για το 26-21. Στολόπουλος. Περνάει του Τζομπάνης. Σταματόπουλος κοντά του, ο Μπιμπούδης το αφήνει χέρι με χέρι. Χατζομπάνης στα 5 δευτερόλεπτα. Σταματόπουλος θα εκτελέσει από την γραμμή των βολών. Μαζί του Κεφαλόπουλος σκέφτηκε για λίγο να βρει και μια μακρινή πάσα. Τελικά από την δίπλα στον Μπακογιάννη. Γνάτης. Σε κάρει τις επιλογές του στην κορυφή ο Κεφαλόπουλος. Εκείνος θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας. 29-21. Πέντε μηδέν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ακόμα δεν καταφέρει να σκοράρουν οι Τερμίτες. Βαζαρολόγλου στον Σταματόπουλο. Σε καρέκινος γύρω του. Έχουμε επιθετικό φαουλ από τον Χατζησομπάνη. Μπακογιάννης τώρα. Οργανώνει την επίθεση των Γαλάζιων. Μπαλά έξω στον Κεφαλόπουλο, αυτή τη φορά επέλεξε την πάσα για τον Συρίγο. Από λίγο πιο κοντά εκείνη στα σκοράρι για το 31-21. Και πάλι ξεφεύγουν στις 10 οι Πασοκλαχώμα, οι οποίοι βγάζουν αντίδραση. Αντεπίθεση των Τερμιτών. Σταματόπουλος πάει με φόρα, θα βρεθεί και στο παρκέ και αφού έχει κερδίσει το φάουλ άφησε και, και την μπάλα στο καλάθι. 31-23 πλέον και έχει δικαίωμα για μία βολή ο παίκτης των Τερμιτών. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Συρίγου. Σταματόπουλος έτοιμος για την βολή. Θα τη χάσει, θα τσομπάνει εκεί, γραφώνει την μπάλα στο επιθετικό rebound, θα σκοράρει, θα πετύχει, θα και θα πάρει και το φάουλ. 31-25. Ακόμα ένα σκουπίδι. Κατάφερε να μαζέψει παίκτη των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ρίχνουν τώρα διαφορά στους 6. Και είχε ευκαιρία να την πάει στους 5 τώρα. Θα τσομπάνει, θα στοχίσει όμως τη βολή και αυτός.
δύο παίχτες πάνω στον Συρίγο. Για τρόπο εκείνος να ξεφύγει. Μουκόπουλος στον Λιακίδη. Ο Κεφαλόπουλος πάει ο Χατζησομπάνης για βοήθεια στην άμυνα. Λιακίδης για τρεις φορά, η μπάλα στο σίδερο. Τρυπούδης. Εδώ σε σκρίνο ο Χατζησομπάνης. Ο Παζαρολόγλου. Χατζομπάνης. Τσεκάρει τις επιλογές του, Σταματόπουλος. Προστά του είναι ο Κεφαλόπουλος, ωραία η πάσα του Γιάτων από τον Λόπουλο, τρομερή συνεργασία. Χάθηκε από την άμυνα των γηπεδούχων ο Αποστολόπουλος και βρέθηκε και έναν όχι κάτω από την αντίπαλη ρακέτα για να μειώσει σε 31-27. Λουκόπουλος έχει βάλει πλάτη. Ο Κεφαλόπουλος, καθαρή άμυνα και πολύ καλή μάλιστα τον Παζαρελόγλου, που εισέκοψε την προσπάθεια του Γνάτη. Αποστολόπουλος στον Μπιμπούδη. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων. Στα 6 τώρα ο Μπιμπούδης κρατάει, αφήνει στο Σταματόπουλο. 3 δευτερόλεπτα, 2 πλησιάζει, αστοχή. Μάζεψε ο Συρίγος. Νομίζω έχει δοθεί τεχνική ποινή. Αν δεν κάνω λάθος. Για time out. Θα βάλει την βολή της εθνικής ομάδας ο Παζαρολόγλου για το 31-28. Τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. 5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Τσαμπασάκης. Πήρε ο Συρίγος. Έχουμε φάουλ από τον Παζαρολόγλου. Και είναι και δύο βολές καθώς είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Συρίγος. Πολύ δόλος, τώρα ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Άστοχη πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 32-28. Διακόψαμε το μάτι τώρα. Μπάλα πάει πίσω. Ο Βολίδωρος τώρα στην επαναφορά. Τσομπανάκης, θα τσομπάνης, θα σχωρείτε, θα εκτελέσει για τρεις. 32-31. Διαφορά πλέον και πάλι στον πόντο. Για δύο το σου του Λιακίδη έστωχο και αυτό. 34-31. 4-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στολόπουλος. Βρήκε το Σταματόπουλο. Χριστός με πλάτη αφήνει στον Χατζητσομπάνη στα αριστερά. Πάνω το Γνάτης. Σταματόπουλος πήρε και πάλι. Θα γυρίσει και θα ευστοχίσει. 34-33. Λουκόπουλος.
Κώστα. Χτύπασε για τον Γνάτη. Ο Τσαμπασάκης του δίνει και πάλι στον Συρίγο. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ, πολύ έξυπνη κίνηση από τον Κοτσαμπασάκη. Για το 36-33. Πολύ δώρος στον Αποστολόπουλο. Ο Μπάνης τώρα πέρασε την μπάλα στον Σταματόπουλο. Πολύ δώρος βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι έγινε το λάθος. Συρίγος. Είχε και Πυρολιακίδης τώρα. Κάνε την κίνηση ο Γνάτης. Βρίσκεται με την μπάλα στα χέρια. Το φάουλ έγινε από τον Πολύδωρο. Συρίγος. Πέρασε η πάσα του, αλλά τελικά κέρδισε ο Λιακίδης, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ στη συνέχεια από το Σταματόπουλο. Τέταρτο ομαδικό αυτό των φιλοξενούμενων. Έχουμε βολές για τον Λιακίδη τώρα. Στόχος εκείνος στην πρώτη προσπάθεια, 37-33. Μέσα και η δεύτερη. Για 32, με συγχωρείτε. Και λίγο θα χάσει ο Πολύδωρος. Έχουμε φάουλ τώρα από την πλευρά των Τερμητών. Από την πλευρά των Πασοκλαχώμα, με συγχωρείτε, τέταρτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους. Από τέσσερα έχουν οι δύο ομάδες. Κάθε φορά από εδώ και πέρα, στα τελευταία 2 και 37 της τρίτης περίοδου, θα είναι βολές και για τις δύο πλευρές. Σταματόπουλος. Το δευτερόλεπτα. Η Μπούδη θα σηκωθεί και θα σημαδέψει σωστά. 39-34. Κοκόπουλος. Κρατάει ο Λυκόπουλος τώρα, αφήνει στον Κοτσαμπασάκη. Έτσι με πλάτη, αλλά κάνει βήματα εκεί στην προσπάθεια του να γυρίσει. Ο Μπιμούδης πήρε από την επαναφορά του Αποστολόπουλου. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Πολύδωρος. Τα αριστερά θα εκτελέσει για τρεις πολύ δυνατό σουτ του Σταματόπουλος, όμως πήρε το σωτικό rebound και κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Κοτσαμπασάκη. Και έχουμε βολές τώρα για τον ψηλό των Τερμητών. Αυτό συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Και έτσι τώρα είναι στη γραμμή ήδη στημένος ο Σταματόπουλος. Μέσα η πρώτη. 39-35. Κάνει την δεύτερη ο Σταματόπουλος, μαζί στον Μπακογιάννης. Μπακογιάννης κρατάει. Κοιτάει και το σκρίνο από τον Κοτσαμπασάκη. Μπάλα στον Λουκόπουλο και από εκεί στον Λιακίδη, ανενόχλητος εκείνος πήρε το τρίποντο. Λιμπούδης. Περνάει το κέντρο. Πιέζει τον Λουκόπουλο και αφήνει τον Αποστολόπουλο. Χατζιωμπάνης στο τρίποντο, το οποίο θα βρει σίδερο.
τώρα λίγο να κρατήσει να πάρει το επιθετικό rebound ο Αποστολόπουλος. Η μπαλά όμως είναι για τους γηπεδούχους. Πακογιάννης. Μανάτης. Επέλεξε να πλησιάσει και πολύ καλά έκανε. Θα τελειώσει η φάση με ωραίο στυλ 41-35. Μπήκαμε στο τελευταίο 54 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Σταματόπουλος. Ένα ποστάρι αφήνει τώρα έξω ξανά, πήρε και πάλι. Πολύδωρος στα 7 δευτερόλεπτα που φτιάξε χώρο Σταματόπουλος, δεν τον εκμεταλλεύτηκε όμως. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Μακρινή πάσα για τον Γνάτη, ο οποίος πήρε και εκτέλεσε αλλά αστόχησε. Λίγε η άμυνα από τους Τερμίτες, Αποστολόπουλος. 24 δευτερόλεπτα, 18 για τους φιλοξενούμενους. Ατσομπάνης κερδίζει το φάουλ. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 15,5. Να τη κάτσει στον πάγκο τώρα, πέρασε τη θέση του Συρίγος. Ενώ είναι και το τρίτο φόλο, αν άκουσα καλά, του Συρίγου. Του, με συγχωρείτε, του Λιακίδη. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Χατζησομπάνης. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή 0-2. Συρίγος έχει 13 δευτερόλεπτα. Τώρα τσεκάρει το ρολόι. Γιακίδης στα 6 δευτερόλεπτα. Συρίγος θα το πάρει το τρίποντο. Κακό όμως το σουτ. Βάλα καταλήγει ο σκορς. Έτσι φτάνουμε και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 41-35. Μπήκαμε και στο τέταρτο δεκαλεπτό του ματς, στο 41-35 το σκορ. Όσο πλαγχόμαστε τη Thunder, κρατούν το προβάδισμα στο χέρια τους. Από την άλλη, οι Τερμίτες ψάχνουν να βγάλουν αντίδραση, ψάχνουν να κάνουν τους αντιπάλους να νιώσουν την πίεσή τους. Ο Τσοβάνης πήρε το επιθετικό rebound, αλλά το έκλειψε αντικανονικά. Ο Λιακίδης έχει κάνει το φάουλ με το πόδι, όπως λέει ο ρέφερι. Δόθηκε πόδι γενικά, όπως καταλαβαίνω δεν βλέπω κάποιο ομαδικό να έχει πει στον πίνακα. Στο έδαφος δύο παίκτες, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους Τερμίτες. Κόπουλος. Από Γιάννης, τον Σαββασάκη. Γυρίζει εκείνος, βρέθηκε και στο έδαφος. Ζητάει αλλαγή. Πρέπει να έχει χτυπήσει την μέση του ο παίκτης των γηπεδούχων. Κεφαλόπουλος περνάει αμέσως στο μάτς. Για να καθίσει τον πάγκο ο Σαββασάκης. Σας ελπίζω να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Κατοχή είναι για τους Τερμίτες. Βιγκούδη. Να κρατά την μπάλα στα χέρια του. Πέρασε η πάσα για τον Βιγκούδη. Πάνω το Συρίγος, Σταματόπουλος τώρα, λίγο πιο πίσω από την βολή. Θα εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει. Κεφαλόπουλος καθαρίζει την πάσα. Λουκόπουλος έψαξε την μακρινή πάσα για τον Συρίγο. Του την πέρασε την παλιά, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να την αξιοποιήσει. Πολύδωρος. Θέλει να γυρίσει, βρήκε μπροστά του και τον Κεφαλόπουλο. Δυσκολεύτηκε ο Πολύδωρος, κράτησε όμως και βγάλε έξω. Χατζησομπάνης για 3. 41-38. Διαφορά και πάλι στο τρίποντο. Γιακίδης ανέβασε ταχύτητα. Βρήκε έξω τον Λουκόπουλο. Θέλει να απαντήσει ο Μπακογιάννης και θα τα καταφέρει. 44-38.
Μία σου και μία, μου λέει ο Μπακογιάννης. Διαφέρει διαφορά τώρα στους 6. Στολόπουλος, τελευταίο που χάτει τσόμπανε. Δεν βγήκε σε εργασία με τον Πολύδωρο. Σε αυτή την τύφλη πάσα που έκανε ο Χατ Τσομπάνης, παρακατέληξε εκτός. Λουκόπουλος τώρα κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Κάνει την κίνηση ο Συρίγος για να πάρει, θα πασάρει στον Κεφαλόπουλο. Πώς έχει βάλει πλάτη ο Χατ Τσομπάνη, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Εξαιρετικό rebound όμως, εκεί τρύπωσε ο Λιακίδης και πήρε την μπάλα ξανά στα χέρια του, κρατούν οι Πασοκλαχώμα. Ο Πόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα, πέρασε και έκανε το φάουλ ο Χατζομπάνης. Πρώτο μαδικό για τους Τερμίτες. Χαμηλά, έχει γίνει το φάουλ, στην επαναφορά πάει ο Λουκόπουλος. Κεφαλόπουλος, αυτό τον Λουκόπουλο, θα δει στην δεξιά πλευρά τώρα παίχτες τον Πασοκλαχώμα, Μπακογιάννης, τα 5 δευτερόλεπτα, 3, τελειώνει ο χρόνος, Μπακογιάννης θα κοπεί, θα του γραπώσει και την πάρει ο Πολύδωρος, πολύ καλή αντίδραση από τον Πολύδωρο στη συγκεκριμένη φάση. Σομπάνης. Υπούδης. Πήρε με πλάτη ο Πολύδωρος, spin move, άστοχη. Ο Σολόπουλος μάζεσε το επιθετικό rebound, ένα 14 επίθεση για τους Τερμίτες. Χατζομπάνης από το πλάι, δεν θα μπει το καλάθι. Κόπουλος. Πέρασε και άφησε τον Κεφαλόπουλο και εκείνος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 46-38. Στο σύν 8 πλέον οι γηπεδούχοι. Η Μπούδης πέρασε την πάσα στον Αποστολόπουλο. Πολύδωρος και πάλι Αποστολόπουλος. Πήρε την εκτέλεση ο παίκτης των Τερμιτών, αλλά έχει κερδίσει και το φάουλο από τον Κεφαλόπουλο. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι εκεί με ένα δευτερόλεπτο. Να απομένει στην επίθεση των Τερμιτών. Ο Αποστολόπουλος τώρα θα πάει στη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή, 46-39. Τέλει τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει. Μάζεσε ο Κεφαλόπουλος για αυτόν τον Μπακογιάννη. Για το σκρίνο ο Μπακογιάννης έχουμε τραυματισμό στην άλλη πλευρά. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Χατζομπάνης. Γι' αυτό και σταμάτησε το παιχνίδι. Τώρα θα περάσει εκτός ο παίκτης των Τερμιτών. Του δίνει και το χέρι εκεί. Σε ένα ωραίο στιγμιότυπο Κεφαλόπουλος. Συνεχίζει κανονικά ο Χατζομπάνης, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Πολύδωρος, κάθισε στον πάγκο. Ο Μπακογιάννης δίνει συνέχεια στο μάτς. 5:54 ακόμα για το τέλος. Συρίγος. Κάνει την κίνηση, φτάνει κοντά, τον κόβει όμως ο Χατζομπάνης. Ποιος κρατάει και ψάχνει την μακρινή πάσα με στόχο τον Παζαρλόγλου. Μπούδης τώρα, αργή επιστροφή από την άμυνα των γηπεδούχων, ενώ πήγαν σε... δεν έψαξαν μια γρήγορη επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Ο Κακογιάννης τώρα παλεύει να κρατήσει, τα καταφέρνει. Ο Λουκόπουλος, μπάλα καταλήγει εκτός, ανανεώνεται το ρολόι. Έχουμε 9-14 επίθεση, να υπενθυμίσω.
ότι πάσα και ακόμα City Thunders προέρχονται από νίκη κοντά στους Ελληνορούς των Celtics με 49-56, ενώ από την άλλη έχουν χτίσει ένα σερί τόν οι Τερμίτες. Σε τρία μάτς δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν. Οι φιλοξενούμενοι, το τελευταίο ήταν κοντά στους Los Angeles Fakers, στο οποίο ιτήθηκαν με 32-44. Στολόπουλος. Πέρασε η πάσα του, έκανε το κλέψιμο ο Λουκόπουλος. 2-2 τώρα στην επίθεση και ο Ρίγος έφτασε κοντά. Το έχασε, αλλά μάζεψε ο Λουκόπουλος. Το σκουπίδι έπειτα από την προσπάθεια του Ρίγου. Μπακογιάννης το θέλει αυτό το σουτ, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Σταματόπουλος καθάρισε τη φάση. Και παίζει με τον Χατζησομπάνη. Κρατάει και ένας περιμένει τους συμπαίκτες του, αφήνει στον Μπιμπούδη. Θα εκτελέσει εκείνος πιεζόμενος από τον Σιρίγκο, ο οποίος θα καθαρίσει τώρα το rebound. Τσεκάρει και γύρω του ότι είναι ασφάλιστα να κατεβάσει ο ίδιος. Γιακίδης για δύο μέσα, 48-39. Έχουμε time out τώρα για τους Τερμίτες, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να ξεφεύγουν στο σύν 9. Επιστρέψαμε πίσω από το time-out των φιλοξενούμενων, 48-39. Το σκόρ υπέρ των ΠΑΣΟΚ Οκλαχώμα City Thunder. Σταματόπουλος θέλει να μειώσει, θα τα καταφέρει. 48-42. 3-48 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Οικόπουλος. Κεφαλόπουλος. Κάνει το βήμα πίσω, θα σκοράρει κιόλας. Ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 50-42 από την πολύ ωραία κίνηση του Κεφαλόπουλου, ο οποίος είναι ήδη στήμενος στην γραμμή για την μία συμπληρωματική βολή του. Μέσα και η βολή, 51-42 και πάλι στους 9 η διαφορά. Πολύ δωρός. Σταματόπουλος. Χατζομπάνης τώρα γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. 4 δευτερόλεπτα για τους Θερμίτες. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μπιμπούδη χωρίς κάποια τύχη. Γιακίδης έχει φύγει στον εφηδιασμό. Τον κυνηγάει ο Σταματόπουλος, δεν μπορεί να το σταματήσει. Και έχουμε πλέον το 53-42. Συν 11 για τους ΠΑΣΟΚ Οκλαχώμα, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μάτς. Στολόπουλος άφησε στο Παζανλόγου, με συγχωρείτε. Η μπάλα κατέληξε στον Χατζησομπάνη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Πολύδωρος όμως μάζεψε και σκόραρε στην συνέχεια για το 53-44. Γιακίδης. Σε κάρι γύρω του, βρήκε τον Μπακογιάννη. Μπακογιάννης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Πάει απέναντι στον Πολύδωρο, τον οποίο θα νικήσει κιόλας, 55-44. Μπιμπούδης. Κρατάει ψάχνει επιλογές ο Παζαρλόγλου, βρήκε ξανά τον Μπιμπούδη. Σου τριών πόντων, άστοχο και αυτό. Παζαρλόγλου ανανέωσε και σκόραρε στην συνέχεια, 55-46. Τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση, στους 9 από τους η διαφορά. Μπακογιάννης. Γιακίδη θα εκτελέσει για 3. Πολύ δυνατό όμως το σούτ του. Μπιμπούδης. Πάει κοντά, τον πίεσε καλά ο Μπακογιάννης. Και έτσι βγήκε η άμυνα για τους ΠΑΣΟΚ Οκλαχώμα. Γιακίδης κρατάει. Πάει τώρα ο Πολύδωρος πάνω του, τον πιέζει, είναι ο Κεφαλόπουλος, με το δεξί λέει απ' δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ζωμπάνης τώρα, 1-15 ακόμα. Με
έχουμε φάουλ από τον Λιακίδη. Στην επαναφορά οι Τερμίτες, Χατζοβάνι. Υπήρξε ένα θεματάκι, γι' αυτό δεν είδα τα τελευταία δευτερόλεπτα. 57-48 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τους Πασοκλαχώμας City Thunder να παίρνουν την τέταρτη νίκη τους, να πηγαίνουν στο 4-3, ενώ από την άλλη Τερμίτες πέφτουν στο 2-6.